Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγεωργίου. Καλή σας μέρα. Για πείτε μας. Τις καταγγελίες τις κάνει, πού τις κάνει? Εδώ, πριν από λίγο, εδώ. Μας είπε ότι τον χτύπησαν μέλη του ΠΑΜΕ. Μάλιστα. Αυτός που κάνει σε εσάς καταγγελίες είναι αυτός που σφράγισε, ο έκπτωτος Γενικός Γραμματέας, όπως και ο έκπτωτος Πρόεδρος ΓΕΣΕ, είναι αυτός που σφράγισε για δύο μέρες το κτίριο, αφήνοντας μια πορτούλα 40 εκατοστών να περνάνε 700 άνθρωποι μπες-βγες. Είναι αυτός που απαγόρεψε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μπουν μέσα στο ξενοδοχείο μέχρι και τώρα. Είναι αυτός ο οποίος έχει προσλάβει με χρήματα των εργαζομένων δεκάδες ποινικούς, φουσκωτούς και μπράβους από σχολές πολεμικών τεχνών εδώ στη Ρόδο για να προστατεύσουν ποιους από ποιους. Αυτό να έχουμε στο μυαλό μας, και τα υπόλοιπα που λέει τώρα για περί τραυματισμών και τα λοιπά, εντάξει τώρα, θα ακούσουμε πολλά. Έτσι κι αλλιώς οι πρακτικές της συνδικαλιστικής μαφίας έχουν, πώς να το πω, και το στοιχείο αυτής της βρωμιάρικης προπαγάνδας. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι το εξής. Θέλουμε να γίνει συνέδριο της ΓΕΣΕ και κάθε άλλης εργατικής οργάνωσης με εργαζόμενους και όχι με εργοδότες. Το λέμε εδώ και δύο μήνες. Απέναντι σε αυτό δεν απαντάει ποτέ κανείς. Μα κανείς. Κύριε Παπαγεωργίου, και κάτι τελευταίο. Γίνανε επεισόδια και ποιος τα προκάλεσε, αν γίνανε? Τι εννοείται επεισόδια ακριβώς για να καταλάβουμε? Βλέπουμε κάποιες εικόνες ότι υπήρχαν στο χώρο, γίνονται αυτές οι καταγγελίες, ότι πιαστήκαν στα χέρια, ότι σπάσανε πόρτες, ότι εμφανίστηκαν λωστοί, όλο αυτό. Έχετε κάποια εικόνα? Να σας απαντήσω με κάθε ειλικρίνεια. Ναι. Προχτές ήμουν απ' έξω από το συνεδριακό χώρο προσπαθώντας να μπω μέσα στο ξενοδοχείο. Είμαι μέλος της διοίκησης και αντιπρόσωπος. Μου απαγορεύσαν την είσοδο και σήμερα, από σήμερα νωρίς το πρωί, προπυλακίζουν όποιος είναι αντιπρόσωπος εδώ της ΔΑΦ και του ΠΑΜΕ με εσχρά λόγια, μέχρι που έφτασε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ να πει ότι κάντε κάτι εδώ για να σφαχτούμε. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνετε, οι προκλήσεις είναι τέτοιες που επεισόδια λεκτικά, αν θέλετε να σας πω, βεβαίως τα προκαλούν από το πρωί ως το βράδυ. Με μεγάλη ψυχραιμία οι εργαζόμενοι, με τεράστια ψυχραιμία, αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις, αποδεικνύοντας ότι το μόνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να μπουν μέσα οι πραγματικοί εργαζόμενοι στην αίθουσα του συνεδρίου και να γίνει συνέδριο, να γίνει συζήτηση. Μάλιστα. Για τα προβλήματα των εργαζομένων και όχι fast track. Μπήκαμε, ψηφίσαμε, φύγαμε. Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.